καλησπέρα από το κλειστό των Μελισσίων, δεύτερη αγωνιστική για το Summer League Development 2. Κολοσσός, Indians, όλος ο καλός ο κόσμος στο γήπεδο. Βασάλ, βλέπουμε. Βασάλ στο πάγκο. Μην το σχολιάσουμε καλύτερα αυτό. Ο κύριος Τσίτσιρας στο σηματοστολή, Μινάς. Και ο κύριος με το νούμερο 21, η μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού από τη Σκρού, τους Indians. Το σκορ στο 0-0. Τι έδωσε ο ρεφ εδώ. Θα το δει για την ομάδα του Μινά, ο οποίος είναι στον πάγκο. Κανονικά με την εμφάνισή του, η μπάλα χαμηλά στον Κάρμα. Δεν θα την υποδεχτεί με τον Λέο κατάλληλο τρόπο. Θα χάσει την κατοχή της. Επίθεση για τον Κολοσσό. Για να δούμε αν θα είναι το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Ούτε τώρα. Κάρμας. Το σκέφτεται. Σαν άλλος Βεζέγκοφ. Όταν βλέπεις παίκτη με τέτοια ευκαιρία έξω από τη γραμμή των 6 και των 75 να το σκέφτεται, πάνω γιατί δεν νιώθει καλά. Εντάξει. Το πρώτο καλά που θα έρθει. Διαχειρός Κασιμάτη. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Άστοχος. Το 0-2 θα διατηρηθεί. 7:48 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Διακυρός Δημητρίου 0-4. Για δύο από τη γωνία. Γιατί πότε των γηπεδούχων δεν θα έρθουν ούτε σε αυτή την επίθεση. Συνάχνεις και 0-6. Οι οποίοι προέρχονται από νίκη στην πρεμιέρα από Ήτα Κολοσσός. Βακάλης στο Τζιλό. Νέο καλάθι. Ο Στόπας πατάνε το 0-8. 8 αναπάτητη πόδι. Πετρόπουλος, ο οποίος θα περάσει το κάρμα και θα γράψει τους πρώτους δύο πόντους της ομάδας του. 2-8, η απάντηση θα έρθει άμεσα από
τον Τσιώτα, 2-10, 5-48 για το τέλος. Πάμε σε ένα time out και θα επιστρέψουμε. Τέλος time out. Και απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν κατέβουν δύο πάγκους. Πετρόπουλος για δύο, θα στοχίσει, επιθετικό rebound, από το πόδι πιάνου. Από τον Τζαμπάνι, μπάλα θα περάσει εκτός, κατοχή για τους Indians. Ροπή είναι μπροστά με 8. Κάρμας. Κασιμάτης. Υποδεικνύει τα παπούτσια και συγκεκριμένα τα κορδόνια του Δημόπουλου. Ζαμπούρας θα περάσει στο παρκέ. Παραλίγο να γίνει το κλέψιμο. Μακάλης. Κάρμας. Και πάλι Μακάλης. Από 45. Πάλι στο σύνερο. Και το θεωρητικό. Κασιμάτης ούτε αυτός. Θα καταφέρει να προσθέσει πόντους, τόσο στο δικό του όσο και στο και στις ομάδες του ενεργητικό. Για να δούμε τον Κάρμα. Ο Πετρόπουλος είναι στο έδαφος, όχι ο Πετρόπουλος, είναι ο Βασιλιάδης. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. 4 και 12 για το τέλος της πρώτης τροφής της αναμέτρησης, πάντα μπροστά Indians με 2-10. Απόσταση χωρίζει τις δύο ομάδες. Ο Κολοσσός έχει κολλήσει στους δύο πόντους. Θα πρέπει άμεσα να βρει λύσεις. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 2-15. Μάλιστα έξω από τη γραμμή των 6.75.
σημάδις. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Το 5-15 θα παραμείνει, καθώς οδεύουμε σιγά σιγά για τα τελευταία 120 του. Ο Βασάλος παλιά του παίρνει το σκηνό. Θα πάει μέχρι μέσα. Δύση το φάουλ, το δικαιώμα για δύο ελεύθερο γκολες. Και 5-16 για να δούμε τώρα με κολοσσός θα βγάλει τον εθνιασμό. Πάρα πολύ όμορφη ομαδική συνεργασία. Την μπάλα δεν αφήνει σε καθόλου παρκέ. 7-16. Λίγε δεν θα ρίξει μια διαφορά κάτω από τους 10 στους 9 συγκεκριμένα. Θα πάρει ποτέ την μπάλα. Η οποία είναι τελικά στα χέρια των Indians. Τέλος χρόνου επίθεσης. Συνδιατρής. Μπάλα στο σίδερο. Ριβάδο από ποιον. Βασάλης από τον χρόνο. Εν συνεχεία ο Βασιλιάδης πήρε την μπάλα. Συνδυαντήσει εντός αγωνιστικού χώρου 55 δευτερόλεπτα. Φαουλ. Βασάλος για τρεις. Μετά θα μου λέει ο Τσίτσιρας ότι μιλάω συνέχεια για το... Μίστερ 32 των Indians. Για ποιο να μιλήσω, μπάμπι μου. Δύο παιχνίδια έλειψε και την καταστροφή. Κούρας τι άγκρεπος έκανε. Πιάνει το κεφάλι του. Το γνωρίζει και ο ίδιος. Λάθεψε. Είναι η σωστή εκτίμηση του χώρου, του χρόνου. Όλα έτοιμα. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Το σκορ στο φωτεινό πίνακα το οποίο έχουμε λυθεί στο 7-19. Τι ακριβώς έδωσε ο ρεκτόρα. Φάουλ χαμηλά υπέρ των Indians. Πάντο το Βασάλο, επίδεση 14 δευτερολέπτων για 3 εκείνος. Κοιτάξτε που πήγε η μπάλα. Κάτω και για τον Κολοσσό Πετρόπουλος. Για δύο, θα στοχίσει.
Jacob Mazetze, για να δούμε το πασάλο, πήρε το φάουλ. Θα το δούμε αρκετές φορές από το σκηνικό, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άστοχο στην πρώτη, εύκολο στη δεύτερη, μία στις δύο για τον ηγέτη των Indians. Βασιλιάδης κέρδισε το φάουλ και αυτός με τη σειρά του λυμήθηκε στο 100% του βασάλου και θα έχει και αυτός δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Στη συμπληρωματική, συγγνώμη. Γκολ φάουλ ήταν. Κάνεις το πίσω το καλάθι. Έκλεψε την μπάλα, πήγε μέχρι μέσα, άφησε με τον άνδρο αριστερό. Κακάλασε στο τελείωμα. Βασάλος, για τρεις. Μάλιστα, 9-25. Τι καλά που κάνει, που ακούσε το όνομα Βασάλος, πήρε μπρος. Που ελέγχουν το παιχνίδι το 100%. Εδώ θα βγάλουν την άμυνα, θα χρειαστούν κι άλλες ώστε να αποκτήσουν ψυχολογία και ρυθμό στην επίθεση μέσω της πολύ καλής της άμυνας. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος. Για τρεις από τον Δημητρίου. Βασιλιάδης μάζεψε, πάρει το φάουλ. Βασιλιάδης. Όλος ένας μεγάλος στόχο, ούτε τώρα δεν θα καταφέρει να συνδεθεί ούτε σε αυτήν την επίθεση. Ο μπάλα κατέληξε και πάλι στα χέρια των γηπεδούχων. Ούτε σε δεύτερο χρόνο θα συνδεθούν. Μία από τα ίδια χέρια τους Indians, 6-20. Πάντα στο 9-25, Πετρόπουλος, 11-25. Θα δώσει τέλος σε όλο αυτόν τον κακό χαμό τον οποίο παρακολουθούσαμε και στις δύο πλευρές του παρκέ. Λάθη και φάουλ από τον Βασάλο και 11. Έστω το συμπληρωματική 11-28.
μέσα. Θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι σε 13. Πετρόπουλος στο τσαμπάρλι, πάλι Πετρόπουλος. Προσπάθεια από τους Indians. Είπαμε, ελέγχουν το παιχνίδι σε 100%. 11-32 διαχειρός του Σιώτα. Διαφορά στους 21. Έχει ανοίξει το παιχνίδι. Τέσσερα και τέσσερα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες μας έκανε κατέρωθεν στους δύο πάγκους. Βασιλιάδης θα στοχίσει. Η μπάλα της συστημένης στα χέρια του Πετρόπουλου. Βασάλος, όχι δεν το έκανε. Το 36 είναι λίγο φαϊνότερο ότι για τον αποκλεισμό των Indians από τους 4 στις 2, δύο πράγματα φταίξαν. Η αδιαφυσβήτητη αξία των αντιπάλων τους και η απουσία του Βασάλου. Ελάχιμος από ώρα για τον Κολοσσό. 2.57 για το τέλος. Για να δούμε τον Βασιλιάδη αν θα καταφέρει να μειώσει ακόμα περισσότερο. Για την ώρα θα παραμείνει στους 13. Από το νούμερο 3 του Κολοσσού. Η άμυνα βγήκε. Πρέπει να δείξουν περισσότερη συνέπεια. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουν για να αρχίσουν να μαζεύουν την διαφορά. Βασιλιάδης με Κασιμάδη απέναντί του. Τσαμπαρλής για δύο. Βάλα στο σίδερο. Βάλα του Κασιμάδη. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Και ο Τσιώτας, και ο Βασάλος, και ο Κάρμας. Ίδιο κούρεμα έχουνε. Κάρμας θα πάρει το φάουλ. Τα 3-39.
1 και 32, βλέπουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καμπούρας θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα. Άστοχο στην πρώτη. Έστοχο στη δεύτερη. Δεκατέσσερα-39 η διαφορά στους 15. Τους Ιλιάνς 14-42, έξω από τη γραμμή των 6-75 είναι το δεκάλεπτο του Βασάλου. Ο Πετρόπουλος κέρδισε το φάουλ, ο Κασιμάτης διαμαρτύρεται. Το δεκάλεπτο, τέλος πρώτου ημιχρόνου, Κολοσσός Ιντιανς 20-42. Λοιπόν, το δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε. Για να δούμε τον Πασάλο. Ξεκινήσουμε καλάθι, όχι. Καμπούρας. Άλλος θα μαζέψει. Thank you.
46-46. Τον είχαμε συνηθίσει στα κίτρινα. Το βλέπουμε στα κόκκινα πλέον. Γι' αυτό το Σάμερ. Παλατζάς κέρδισε το φάουλ, είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Το σκορ, Πετρόπουλος, Μητσοκίση. Κόστη 4-47, στις 23 πόντους η διαφορά. Μασάνος θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το έχουμε δει αρκετές φορές στο συγκεκριμένο σκηνικό και θα το δούμε κι άλλες όσο εκείνος βρίσκεται στο παρκέ. Άλλη φορά ο Βασάλος ευτόχισε και στις δύο βολές. Για να δούμε τον Ζαμπουρά. Με ταμπλό, θα ξεκίσει. Προσυλέξει τον Ατανιά. Ο Γιώργος θα καταφέρει να συνδεθεί με το καλάφι.
46 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Κασιμά τις βολές. Έστοχος. Περισσότερο την διαφορά 4 λεπτά Πετρόπουλος για 2 είναι μόνος του. Θα ξεκίσει 32. Για να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες αυτό το μιν σερί του Κολοσσίου. 30-52, 3-50 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση. Άστοχος και στη δεύτερη ο Βασάλος. Yeah. 36-52. Ακόμα περισσότερο την διαφορά. Ο Πετρόπουλος είναι στις βολές, θα στροφίσει στην πρώτη. Yeah.
47-52. Μία στις δύο. Το 28-52 γίνει 37-52. Μετράνε σερί 9-0. Βασάλος θα πάρει την εσωτερική. Θα πάρει και το φάουλ και θα έχει την ευκαιρία να δώσει τέλος στο σερί του Κολοσσού και στην επιθετική δυστοκία της ομάδας του. Ίσα ίσα θα κάνει όλα και συμφέρει και δεύτερο κόψιμο, τι άλλο να κάνει. Η παραφορά της μπάλας όμως θα γίνει στα χέρια του Πετρόπουλου. 40-53. Μάλιστα. Φορά στις 13. Ύπνος που παίρνει τα παιδιά για τους Indians. Στο δεύτερο μισό του δεκαλέπτου. Στου διατρής. Σίδερο, δύο παίκτες του Κολοσσού στο
Ζαμπούρας. Ζαμπούρας είναι καλά, θα σηκωθεί. Ο Βασιλιάδης δείχνει να πονάει. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Είναι στον πάγκο, εκεί εκτός αγωνιστικού χώρου. Κασάλος, στροφίση. Τσάκο, θα στο φύσει κι αυτός. Και 38 με το σκορ του 46-55. Θα δώσει το μπακάλι. Η διαφορά έχει πάει στους 7 και πάνε φυρί-φυρί να χάσουν το παιχνίδι. Για να δούμε. Τέλος time out. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 7 λεπτά της αναμέτρησης. 48-57. Το πρώτο καλάθι τον Indians. Έπειτα γύρω μπακάλι. Διαφορά στους 9. Βασάλος. Η άμυνα θα αρχίσει για τον Κολοσσό.
αυτό το φιμπρόντι. Έξω το φιδεύτερη, 49-57. Καλοκόπος. Λίγο να κλέψει, θα έρθει και ο Πετρόπουλος. Με τα δικά του χέρια η μπάλα θα βγει εκτός. 5-22. Άλλες εισβολές, καθώς οδεύουμε για τα τελευταία 5 λεπτά. Απόψε από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Με τρόπο το νέο καλάθι. '91-58. Η διαφορά και πάλι στους 7. Βασάλος θα πάρει το screen. Θα πάρει και το foul. Μόλις το τρίτο ομαδικό. Ένα έχουν οι Indians. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Κατοχή για τον Κολοσσό. Το παιχνίδι είναι στις 3 κατοχές. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Κούρασμα και τα πάρει το φάουλ.
Μητρόπουλος και Χαροκόπος, τα δύο το τέμπο κολοσσού. Θα
τελικό σκορ της αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους ίδιους. Περίπατο έγινε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο που θα έκαναν. Οδηγηθήκαμε σε ένα ντέρμπι. Αξίζουν συγχαρητήρια και στον Κολοσσό. Τέλος παιχνιδιού, Development 2, Summer League, Indian, Κολοσσός, Indians 59-68.